κύριε Καλιάκα, να το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Ξέρετε ότι παλιότερα απειλούσαν, θα σε χαρακώσω, ναι, κάποιοι άνθρωποι που, που είχαν μεταξύ τους διαφορές, που ήταν της νύχτας. Της νύχτας. Το χαράκωμα ήταν μια πράξη που έδειχνε εγώ θα σε τιμωρήσω γιατί ξέρεις τι μπήκε στα χωράφια μου. Άφηνε αποτύπωμα το χαράκωμα. Έτσι, γι' αυτό, μα γι' αυτό ακριβώς. Άφηνε αποτύπωμα στο πρόσωπο. Και γιατί να βιώνει τώρα στα παιδιά. Πρόσωπο. Και βλέπετε τώρα παιδιά που μαζεύτηκαν συμμορία. Βέβαια συμμορία. Αφού είναι πάνω από τρία παιδιά και μπαίνουν, το έχουν σχεδιάσει και μπαίνουν μέσα στο σχολείο. Δεν είναι μέσα. Μπαίνουν στο προάβλιο χώρο. Δεν μπαίνουν πλέον στο σχολείο. Λοιπόν, και χαρακώνουν το άλλο το παιδί, δεν ξέρουμε με τι αντικείμενο, δεν ξέρω αν, αν ήταν μαχαίρι ή κάτι άλλο, μπορεί να ήταν φαλτσέτα, μπορεί να ήταν οτιδήποτε. Μπορεί να ήταν ξηράφι, μπορεί να ήταν οτιδήποτε. Θα το δούμε αυτό. Οι πληροφορίες λένε, δεν ξέρω αν είναι τελικά αυτό, για τα μάτια μιας κοπέλας. Είχαμε και άλλο επεισόδιο προχθές, πάλι για τα μάτια μιας κοπέλας. Σε μικρότερες ηλικίες. Ναι, σε μικρότερες ηλικίες. Ο 12χρονος με το 14χρονο. Στο παλαιό Φάλιρο είχαμε άλλο επεισόδιο. Υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα γιατί βλέπουμε ότι 100 συλλήψεις το μήνα παιδιών. Δηλαδή συλλαμβάνει η αστυνομία παιδιά. Και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. 100 συλλήψεις το μήνα. Τώρα έχουμε μέσο όρο. Για παιδιά. Ναι, 18χρονος, 16 δηλαδή. Και εδώ το πιο ανησυχητικό. Ναι. Και βλέπουμε, κύριε Σιαδήμα, ότι πέφτει το μέσο όρο ηλικίας των παραβατικών παιδιών. Και εδώ ποιο είναι ακόμα το πιο ανησυχητικό. Ότι η αστυνομία σε άλλες περιπτώσεις εγκλημάτων που αφορούν ενήλικους συλλαμβάνει όλο τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα. Εδώ βλέπουμε ένα 10 με 20% αφορά τα ίδια παιδιά, ειδικά αυτά που έχουν σχέση με ναρκωτικά, που είναι χρήση ναρκωτικών ή τα χρησιμοποιούν κάποιοι ως διακινητές, ενώ οι άλλες περιπτώσεις είναι καινούργιες. Όλες και καινούργιες. Δηλαδή, αν το αρθρίσεις αυτό, θα δείτε πόσο τεράστιο είναι το πρόβλημα 100, με τη βία και την επιθετικότητα των παιδιών. 100, είναι φοβερό το νούμερο, δεν έχει αναδειχθεί αυτό. 100 μέσο. Ναι, 100 συλλήψεις το μήνα, όχι το χρόνο. Ναι, το μήνα. Άρα 1.200 δηλαδή το χρόνο, ναι, νέων παιδιών. Και να πούμε και κάτι άλλο, κύριε Καλιαγμάνη. Αντανακλά αυτό και στους γονείς, έτσι. Δηλαδή, ειδικά όσο πιο μικρές είναι οι ηλικίες των παιδιών αυτών. Έτσι. Μα έχει, από εκεί έχει συμμετοχή και το σπίτι, τώρα μην κρυβόμαστε. Έχει συμμετοχή και το σχολείο, μόνο το σπίτι. Και το σχολείο, επειδή έχουμε περιστατικά, κύριε Καλιακμάνη, τι μπορεί να γίνει τώρα στα σχολεία? Γιατί εντάξει, ας πούμε αυτό με το κινητό, φαντάζομαι στη σωστή κατεύθυνση. Μα γι' αυτό λέμε, από τους γονείς, Στέλλα, ότι πριν πας στο σχολείο, γι' αυτό φωνάζουν και τους γονείς. Ναι. Γι' αυτό είπαμε. Άμα το έχεις ελεύθερο το παιδί, παρκαρισμένο το έχεις, το προσέχεις το παιδί. Καταρχήν ξεκινάνε όλα από το σπίτι, αυτό συμφωνούμε όλοι μας και το ξέρουμε όλοι μας. Και το αντιλαμβάνομαστε όλοι μας. Πλέον ο θεσμός της οικογένειας περνάει μεγάλη κρίση. Ακόμα και δεν είναι και τα ζευγάρια τα οποία είναι χωρισμένα. Αυτό είναι μύθος. Είναι οι οικογένειες οι οποίες δεν ασχολούνται με τα παιδιά τους. Δεν δίνουν συνέστημα στα παιδιά τους, δεν βάζουν όρια στα παιδιά τους. Ή παίζουν μόνο πράγμα με το κινητό, όπως έλεγες εσύ πριν, για παράδειγμα. Τα αφήνουν να παίζουν ή το τάμπλετ ή οτιδήποτε. Είναι ο τρόπος παρκαρίσματος των παιδιών, για να μην ασχολούνται. Σου λέει το έχω εκεί, παίζει με το κινητό, το βλέπω, οπότε θα πάει έξω να μπλέξει. Δεν ξέρει ότι από το κινητό, από εκεί ξεκινάνε όλα τα ραντεβού και τα μπλεξίματα και μετά πάνε και στην πραγματικότητα, ναι, και στην καθημερινότητα. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει όμως αυτό που λέει, Στέλλα. Τι μπορεί να γίνει, τι πρέπει να κάνουμε ως κοινωνία? Πρέπει να πάμε μπροστά σε όλα τα άλλα, αλλά όσο αφορά το θεσμό της οικογένειας, να πάμε πίσω. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί παλιότερα υπήρχε ο θεσμός της οικογένειας, ο πατέρας, η μάνα, στο σπίτι η μάνα. Μπορεί να είναι η μάνα στο σπίτι τώρα? Και ξέρετε τι γίνεται? Πόσο μπορεί, κύριε Καλιακμάνη? Μπορεί, εκ των πραγμάτων, η σύγχρονη ζωή, άρα διαλέγουμε. Και θέλει και δεν προσοχή, μπορεί να τα έχουμε όλα σε και αυτή θέλει τη ζωή. Και προσοχή στις παρέες. Είναι σύνθετο όλο αυτό. Και στήριξη να υπάρχει και από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους ψυχολόγους. Και έχει βοηθήσει, πιστεύω, και η νέα πλατφόρμα στα σχολεία, από το MAV για το bullying. Αυτό τώρα με τα κινητά. Να δούμε πώς θα το πανικμπάτων. Θα το δούμε. Θα δούμε πόσα παιδιά θα το ζητήσουν το πανικμπάτων. Πώς θα δουλέψει με τα κινητά να μην το έχουν στα σχολεία. Έτσι. Αλλά δούμε όλα αυτά στην πράξη. Εδώ θα είμαστε. Να μην παίρνουν τα παιδιά και σας ευχαριστούμε.